Δύο μήνες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη του ναρκεμπορίου εντός και επέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, φοιτητές καταγγέλουν ότι έμποροι ναρκωτικών συνεχίζουν να αλωνίζουν στο κάμπους. Μετά από αυτήν την επιχείρηση που έχει γίνει, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ακόμα υπάρχουν έμποροι ναρκωτικών και ακόμα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία κιόλας μέσα στην Πανεπιστημίου που γίνεται το εμπόριο, όπως είναι στην Παλαιά Φιλοσοφική, στο Στεροσκοπείο, στην Πλατεία Χημείου. Και υπάρχει προς το παρόν δεν υπάρχει βασικά φύλαξη από το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα ιδιωτικό security που το προσωπικό δεν είναι εξειδικευμένο, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων ψυχολογίας, φυσικού, δημοσιογραφίας και αγγλικής φιλολογίας ζητούν αποτελεσματικότερη φύλαξη του χώρου, χωρίς ωστόσο την εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας. Εμείς διεκδικούμε να μην υπάρχουν security και εργολαβίες, αλλά ουσιαστικά με ευθύνη του Πανεπιστημίου να υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι για το συγκεκριμένο ζήτημα που θα προστατεύουν τους χώρους του Πανεπιστημίου. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η αστυνόμευση είναι αυτή που θα λύσει το ζήτημα. Πιστεύω ότι το είπαν και οι προηγούμενοι και έγινε ξεκάθαρο. Με μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, απαντήστε μου εσείς αν στους χώρους της Ρωτώντας, στους χώρους της Ναυαρίνου, στους χώρους της Αριστοτέλους, όπου υπάρχει η αστυνόμευση και σε έντονο βαθμό, δηλαδή δεν υπάρχει άσυλο σε αυτούς τους χώρους, αν έχει λυθεί το πρόβλημα της διακίνησης των ναρκωτικών. Οι φοιτητές στάζονται παράλληλα κατά της καταργήσης του ασύλου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σημειώνοντας ότι το ζήτημα των ναρκωτικών λειτουργεί από προσανατολιστικά, με τελικό στόχο την κατάργηση του ασύλου. Οι κυβερνήσεις και προφανώς πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει μια τεράστια business, εκτιμάμε κι εμείς, γύρω από την διακίνηση των ναρκωτικών. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση γύρω και από το ζήτημα των ναρκωτικών. Οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων προγραμματίζουν στο τέλος του μήνα εκδηλώσεις και δράσεις στο Πανεπιστημιακό Κάμπους σε μια προσπάθεια να δώσουν ζωή στους χώρους του Ιδρύματος και να απομακρύνουν τους εμπόρους ναρκωτικών.